από το 2028 και μετά θα βγαίνουν σε σύνταξη όσοι έχουν συμπληρωμένη 25 ετία και από εκεί και πέρα θα βγαίνουν οι συντάξεις με βάση το νέο σύστημα Κατρούγκαλου και Βρούτσι. Και επειδή η σύνταξη θα βγαίνει για πρώτη φορά με βάση όλο τον εργασιακό βίο, δηλαδή δεν θα λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος μισθός που είναι και ο μεγαλύτερος, ούτε ο μισθός του τελευταίου δίμηνου ή του τελευταίου έτους που ίσχυε για τους παλιούς συνταξιούχους, έμπαινε με 500 ευρώ πριν 40 χρόνια και κατέληγε με 2.500 ευρώ όταν έπαινε σύνταξη. Λαμβανόταν υπόψη το 2.500, όχι το 500. Για πρώτη φορά με τον νόμο Κατρούγκαλου πέρασε η πιο βάρβαρη ρύθμιση σε ασφαλιστικό νόμο του πλανήτη, που λέει ότι η σύνταξη θα βγαίνει με το μέσο όρο όλων των μισθών όλου του εργασιακού βίου. Παράδειγμα, ένα παλικάρι νέος ή νέα που μπήκε και δουλεύει για 10 χρόνια στο 300-400, δουλεύει άλλα 10 χρόνια στο 500-600 και δουλεύει και τα τελευταία του χρόνια στο 700-800, εκεί θα είναι όλοι μισθοί σε 5-6 χρόνια, κανένας 1-2% θα είναι πάνω από αυτό το επίπεδο, όπως πάμε, ο μέσος όρος του μισθού θα είναι 600 ευρώ και το 50% που είναι η ανώτερη σύνταξη του μισθού θα είναι 300 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί? Διότι η σύνταξη βγαίνει, η ανωτάτη μεγαλύτερη σύνταξη είναι το 50% του μέσου όρου του μισθού. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, η κατάρρευση των μισθών, το πάγωμα των μισθών, το πάγωμα των τριετιών φέρνει συντάξεις σχεδόν όλες, αλλά κατά μέσο όρο 400 ευρώ, 500 λέω και πολύ. Μετά το 2028 με μια βαρβαρότητα του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, του νόμου 43-87-16, που αυτό που σας λέω τώρα, η σύνταξη με βάση του μισθού ολόκληρου του εργασιακού βίου, πριν πέτσει η Θάτσερ στην Αγγλία, προσπάθησε να το επιβάλλει και λέγαμε για ακραίο νεοθατσερισμό στις συντάξεις και δεν το επέβαλε. Και βρέθηκε η κυβέρνηση εδώ, η οποία βεβαίως μιλούσε και στο όνομα της αριστεράς, και επέβαλε και ψήφισε την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη αρχή σε όλο τον πλανήτη του ασφαλιστικού, να βγαίνει η σύνταξη με όλο το μισθό όλου του εργασιακού βίου. Ναι. Γιατί αυτό είναι επίμεμπτο? Γιατί κάποιος νέος μπαίνει με μικρό μισθό, μένει σε μικρό μισθό και στο τέλος μεγαλώνει ο μισθός του. Γι' αυτό είχαν προβλέψει οι παλιοί πολιτικοί να λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη ο τελευταίος καταληκτικός μισθός, που είναι ο ανώτερος κατά τεκμήριο. Η κυβέρνηση που δεν είναι της τελευταίας πενταετίας, είναι του τελευταίου χρόνου ή του τελευταίου διμήνου, όπως είπατε. Έτσι, των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων και των ΔΕΚΟ βγαίνανε ή με τον τελευταίο μηνιάτικο ή με τον τελευταίο χρόνο ή το τελευταίο πεντάχρονο. Ναι. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι, γιατί ανάβετε φωτιές και μου έρχονται τα μηνύματα. Θα αφορά εργαζόμενους οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας μετά μια συγκεκριμένη ημερομηνία, έχουν μπει μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ποιους αφορά? Αφορά τους πάντες, αλλά επειδή θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, από το 2002, κάποιος που μπήκε το 2002 στη δουλειά και θα βγει στη σύνταξη το 2030 ή 35, θα ληφθεί υπόψη και ο μισθός του 2002 και του 10 και του 20 και του 30, ενώ τώρα λαμβανόταν μόνο του 30 και έπαιρνε μεγάλη σύνταξη. Για αυτούς που έχουν μπει πριν από το 2002 ισχύει το ίδιο? Για αυτούς δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη ο μισθός σε δραχμή. Οι νόμοι στα Κατρούγκαλου και Βρούτσι λαμβάνουν υπόψη όλων των εργασιακό βίο, αλλά για να μην μπερδεύονται οι υπολογισμοί τους, λαμβάνουν μόνο από την περίοδο που ή μπήκαμε στο ευρώ. Άρα, ωραία. 2002 και μετά, όχι, δεν το καταλαβαίνω κύριε καθηγητά, να με συγχωρέσετε. Σας ταλαιπωρώ, αλλά να με συγχωρέσετε. Ναι. Εγώ θα το πω έτσι. Εγώ είμαι στη δουλειά από το 1982.
Μέχρι το 2002 θα μου μετρήσουν αλλιώς τα ένσημά μου και από το 2002 και μετά διαφορετικά και θα με πάνε σε δύο συντάξεις. Μην μπερδεύετε τα ένσημα με το μισθό. Θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα ένσημά σας από το 1982 έως το 2032 που θα βγείτε στη σύνταξη, αλλά για να βγει το ύψος της σύνταξης θα ληφθεί υπόψη ο μισθός από τα έτη 2002 που μπήκαμε στο ευρώ έως το 2032. Ίσως Χριστός ενώ με το παλιό σύστημα θα λαμβανόταν υπόψη για σας, γιατί ξέρω τα ταμεία σας, θα λαμβανόταν ο μέσος όρος του μισθού των τελευταίων 12 μηνών, που είναι και υψηλότερη. Τώρα θα ληφθούν υπόψη όλοι οι μισθοί σας, αλλά για να διευκολυθεί το σύστημα, ενώ θα σας μετρήσει τα ένσημα και πρώτο 2002, Βγάλει τη σύνταξη θα με πάει στο μισθό μετά από το 2002. Από τότε που μπήκαμε στο ευρώ και δόθε. Δεν μου λέτε, συμφέρει? Δεν συμφέρει, σαφέστατα δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει και έτσι θα μικραίνουν οι συντάξεις. Αυτό το πέρασε, δεν το είχαν καταλάβει και οι συνταξιούχοι οι ίδιοι, αλλά και αυτοί που το ψήφισαν και είπαν ναι σε όλα, αλλά ψήφισαν την αθλειοδέστερη και πιο βάρβαρη ρύθμιση, κυρίως και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, κάτι που και εγώ συγκρούστηκα για αυτό το θέμα. Είναι η σκληρότερη νεοφιλελεύθερη ρύθμιση που έχει ποτέ ψηφίσει η κυβέρνηση στον πλανήτη. Να βγαίνει σύνταξη με βάση το μισθό όλου του εργασιακού βίου, ενώ ξέρουμε στην αρχή μπαίνουν με μικρό μισθό, μεγαλώνει ο μισθός, καταλήγει ο μισθός και ο καταληκτικός μισθός είναι ο μεγαλύτερος. Ναι, να σας πω τώρα με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, γιατί τα ξέρετε. Όταν υπάρχουν οι αναστολές εργασίας, όταν υπάρχουν τα προγράμματα συνεργασία, όταν οι μισθοί έχουν πέσει, έχουν κοπεί τριετίες και έχουν πάει στα 534 ευρώ, να με συγχωρείτε, εκεί τι θα γίνει? Είπατε το ουσιαστικότερο και δεν είσαστε εργατολόγος, είσαστε εξαιρετικοί δημοσιογράφος. Όταν έχουν παγώσει οι τριετίες για 11 χρόνια και θα είναι, το είπατε σωστά, και θα είναι παγωμένες τουλάχιστον άλλα 10, φανταστείτε τους εργαζόμενους που δουλεύουν για 20 και 30 χρόνια με 800, βγάλτε το 50% του 800, διότι επαλαμβάνω, η ανώτατη σύνταξη του πατρίδα μας είναι το 50% του μέσου μισθού. Αυτό να καταλάβουν. Αυτό κάνανε τα παλικάρια του 2015 και βεβαίως είναι, επαναλαμβάνω, οι πιο βάρβαροι. Πρέπει να καλέσετε όποιους βουλευτές το ψήφισαν αυτό, είναι και με τον νόμο Κατρούγκαλου και με το τρίτο μνημόνιο. Ξέρω ότι έχετε και ηγέτες συνδικάτων που τώρα είναι βουλευτές, γιατί ψήφισαν αυτή τη βαρβαρότητα σε βάρος των συμπατριωτών τους. Είπατε και μια άλλη κουβέντα, δεν δίνω άλλοθη σε κανένα, αλλά είπατε ή δεν κατάλαβαν ή εγώ θα προσθέσω ή πιέστηκαν και το πέρασαν. Πιστεύω ότι λόγω επιπέδου γνώσεων και αδυναμίας να διαβάσουν κείμενα και να αναλύσουν ισχύει το πιο ανώδυνο, δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν. Δεν θέλω να τους απαλλάξω τις ευθύνες τους, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τα κείμενα και την πολυπλοκότητα των θεσμών και των άρθρων. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, αλλά όφυλαν να ρωτήσουν. Άρα λοιπόν και το δεύτερο μήνυμα που μου στείλατε, το να ζητήσατε συγγνώμη από τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι το ίδιο πράγμα? Αυτό ξεκινάει από κάτι άλλο. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας προχθές σε συνέντευξη σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό και έδωσε εύσημα στον νόμο Κατρούγκαλου και είπε ότι είναι παρεξηγημένος ο νόμος Κατρούγκαλου και είναι αδικημένος ο ίδιος ο Κατρούγκαλος. Εγώ έχω λόγο να υποστηρίξω τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί ήταν χρόνια συνεργάτης στο γραφείο μου και βεβαίως έκανε δουλειές μέσω του γραφείου μου κλπ. Και είχα λόγο, αλλά δεν έχω λόγο να τον στηρίξω, διότι ψήφισε αυτό το βάρβαρο νόμο. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την αθλειότητα, τη βαρβαρότητα του χειρότερου νόμου στην Ευρώπη, που είναι όνειδος του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Συστήματος, είπε ότι είναι παρεξηγημένος και ότι έχει και θετικά σημεία. Και αναφέρω σε αυτό να ζητήσει συγγνώμη. Του λέω, αλλά χωρίς να καταφέρομαι σε προσωπικό επίπεδο, παραθέτω 21 βάρβαρες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου που άρχισαν ένα πογκρόμ κατά των συνταξίουχων. Και τις απαριθμώ. Και καλώ τους ακροατές μας από την κατάργηση του ΕΚΑΣ
μέχρι για τη μείωση των συντάξεων αναπηρίας. Μέχρι τον ηλικιακό κόφτη που έβαλε για τις χείρες. Ξέρετε τι ψήφισε όμως Τσίπρα κατά την καλοκαιρία του Βουκιαράκη? Είπε ότι αν μια χείρα χάσει τον πιλότο πολεμικού αεροπλάνου ή κάποιον εργάτη και είναι η χείρα κάτω των 55 ετών, δεν παίρνει σύνταξη για τα παιδιά. Αυτό ψήφισε. Και ευτυχώς το ανατρέψαμε τη μια κυβέρνηση κλπ. Είπε, να το ξαναπώ, ότι αν μια κυρία χάσει τον άντρα της, είτε στα λαγούμια της γης σε ένα λατομείο, είτε πέσει με αεροπλάνο, είτε σκοτωθεί διαφορετικά και πάντως είναι εργατικό ατύχημα, αν είναι κάτω των 55 ετών δεν παίρνει σύνταξη. Αυτό είπε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ευτυχώς με πίεση δική μας, και μάλιστα ηγήθηκε και η κόρη μου, η Αγγελική Μητροπούλου, μέσα από το Σύλλογο Αξία με τις χείρες κλπ. Και ευτυχώς η σημερινή κυβέρνηση κατήργησε τον ηλικιακό κόφτη. Άρα λοιπόν παραθέτω 21 ρυθμίσεις, σκληρές ρυθμίσεις, που λέω κύριε Τσίπρα, μόνο γι' αυτό κακώς επενείται τον νόμο Κατρούγκαλου, να 21 ρυθμίσεις βάρβαρες, που πρέπει γι' αυτό να ζητήσετε συγγνώμη. Ούτως ή άλλως όποιος θέλει να δει αυτά τα 21 σημεία, νομίζω ότι μπορεί να μπει και στην σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Και βεβαίως σας ευνοεί να μου στείλει και στην ΕΝΙΠΕΚ αν υπάρχει διαφωνία. Εμείς παραθέτουμε χωρίς προσωπικές αναφορές και επιθέσεις, αλλά επειδή το είδαμε πρωτοσέλιδο και σε εφημερίδες που αναπαρήχθη η συνέντευξή του σε κεντρικό κανάλι των Αθηνών, ότι είναι παρεξήγημένος του παρεξήγημένου, μα έλειωσε τους συνταξιούχους. Το ΕΚΑΣ κατεδίκασε σε ευθανασία μισό εκατομμύριο χαμηλούς συνταξιούχους. Είναι παρεξήγημένο αυτό, κυρία Δουλειάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, μας δώσατε τις εξηγήσεις που ζητούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Για την τιμή σας. Ευχαριστώ.